Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο εδώ στο κανάλι μου. Κανάλι μου! Είμαστε στο Βενιζέλος αεροδρόμιο. Εγώ η Έλλη, ο Σπύρος και ο Αλέκος. Και φεύγουμε επιτέλους ταξίδι. Ενώ δεν είναι ότι... Όχι, δεν θέλω τσιγάρο, ευχαριστώ. Εγώ πάρα ξέρεις πόσο το περιμένω. Δεν νιώθεις ότι ανυπομονείς πραγματικά να φύγεις? Ανυπομονώ να κάθεσαι στο αεροπλάνο, να μου φέρουν το φαγητό του αεροπλάνου. Το φαγητό του αεροπλάνου, πολύ ωραίο είναι. Ελπίζω να έχει ωραίο φαγητό. Θα έχει, πάμε, δεν πάμε απευθείας, επιστρέφουμε απευθείας. Πάμε Ζυρίχη και από Ζυρίχη Λισαβόνα. Δεν σας είπα που πάμε καλέ, πάμε στην Πορτογαλία. Λοιπόν, πατήστε ένα like, κάντε ένα subscribe στο κανάλι μου, αράξτε, χαλαρώστε. Δεν είναι και δικό μου το κανάλι, γιατί είναι και δικό σου. Είναι και δικό σου. Αράξτε, χαλαρώστε και απολαύστε βλογκάρα στην Πορτογαλία. Είναι δίπλα στο σπίτι μας. Συγγνώμη, μπορείς να αποκαλείς τον αδελφό μου Αλέξανδρο και πάλι. Τον Αλέξανδρο. Μπράβο. Πατώ ανάπλογο. Τι βιντεάκι γυρίζεις? Βλογκάκι. Θέλουμε να μας γιατί το δείχνουμε. Για αρχή να σας πω ότι πετάμε 7 και 5. Ήρθαν να μας πάρουν από το σπίτι στις 4. Χωρίς λόγο. Ο αδερφός είναι λίγο αγχώδης. 4 η ώρα. Ήρθαμε στο αεροδρόμιο 2 ώρες πριν και θέλαμε και κάτι από το φαρμακείο. Οπότε περιμέναμε να ανοίξει το φαρμακείο στις 6. Τώρα 6 και μισή έχουμε boarding. Είναι 6 και 4. Εγώ θέλω να πω να δω το πορτοφόλι μου είναι blank. Δεν χρειάζεσαι πορτοφόλι. Πώς σας φαίνονται οι τιμές? Το καλάθι του νοικοκυριού ισχύει εδώ στο αεροδρόμιο. Δεν ισχύει τίποτα. Έχεις δει τις προσφορές? Όχι. Καμία προσφορά. Κοίτα, τα σιγάρα είναι λίγο πιο φθηνά. Πόσο? Είναι 20 ευρώ κάτω. 20 ευρώ κάτω. Τα εισιτήρια μας είχαν carry on μόνο και αγοράσαμε εγώ επιπλέον μία βαλίτσα και για μένα και το Σπύρο, και η Έλλη και ο Αλέκος αγόρασαν μία βαλίτσα και αυτή έξτρα. Η βαλίτσα που έφερα εγώ με το Σπύρο ήταν 20 κιλά και το carry on που έχω πάρει είναι σχετικά άδειο, γιατί η βαλίτσα είναι μεγάλη που τη γέμισα. Τα παιδιά έφεραν ένα καριόν το οποίο είναι 14 κιλά και μία βαλίτσα η οποία ήταν 28 κιλά. Και έχουμε challenge. Θέλω να γράψετε στα σχόλια ποιος έχει βάλει περισσότερα πράγματα μέσα. Γιατί θα πάμε στο δωμάτιο και θα ανοίξουμε και θα δούμε. Ποια είναι τα περισσότερα πράγματα. Η Έλλη λέει. Του Αλέκου. Ο Αλέκος λέει. Ο Σπύρος κοιμάται. Πονάει λίγο η κοιλιά του. Είμαστε στην Ελβετία, κάναμε τη στάση μας και πήραμε αυτά εδώ. Δύο καφέδες, ένα τσάι και δύο τέτοια. Και πόσο πληρώσαμε? 41 ευρώ. Έτσι είναι η Ελβετία. Δεν έχουν ταξίδι. Μπρο μου, έτσι είναι η Ελβετία. Μόνο απευθείας πτήσεις. Ό,τι δεν πληρώσαμε στο εισιτήριο το μεταφορικό, τα χαλάμε σε φαγητά εδώ πέρα. Οικονομικά φάγαμε. Sorry that you're not. Sorry that you're.
πιο αργό έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Πόσα ξέρεις για λικέρ? Where we can drink it? In the center. Where? Ρουσίου. Το αποθήκευσες τώρα? Ρουσίου. Yeah. Okay. You know where it is? No. Exactly. Φτάσαμε στο σπίτι μας για τις επόμενες 5 μέρες. Πολύ όμορφο, ωραία κουζίνα, minimal. Εδώ είναι η μία κρεβατοκάμαρα. Ναι, αλλά περίμενε, αυτό γιατί στραβώ τώρα. Όπ, δεν θέλω. Στείλ τους μήνυμα, στείλ τους μήνυμα. Δεν μπορώ. Το μπάνιο. Minimal. Minimal, πολύ όμορφο, ωραίο μάρμαρα, από τα ακριβά μάρμαρα. Από τα καλά και η άλλη κρεβατοκάμαρα. Τώρα θα δούμε μέσα σε αυτή την τεράστια βαλίτσα που πήραμε για 5 μέρες αν έχει πράγματα της Έλλης ή του Αλέκου. Σας κάνω μια υπενθύμηση ότι αυτό το καριόν ζύγιζε 14 κιλά και αυτή η βαλίτσα 28. Απλά έτυχε τώρα η κοπέλα στο Κισέ να μην μας βρήσει. Έτυχε, γιατί μάλλον του γούσταρε λίγο τον Αλέκο. Θα βγάλω τα δικά μου. Το βγάζω. Το βγάζω. Εκεί βάζω. Ωραία, τα βάζω. Να. Δικό μου. Και αυτά, τη δουλειά μου. Ναι. Μισό λεπτό, βλέπω και κάτι άλλο. Αυτό. Και αυτό το μπλουζάκι με τα στρά στο Αλέκο είναι. Και το δικό μου. Mm. Λοιπόν, χθες τι είχα, από ρούχα. Αυτά. Τη δουλειά μου έφυγαν 25 κιλά. Τη δουλειά σου, δικιά σου δουλειά είναι, δικιά σου δουλειά. Ωραία, κοίτα, κοίτα τι μου άφησε όμως. Δηλαδή αυτό, κοίτα. Έχει μόνο. Κοίτα, την κλείνει και δεν παίρνει άλλο. Τι λες, ρε, είχα εδώ, χώρο έχει εδώ. Α, και αυτό δικό μου. Κοίτα εδώ χώρο. Είχα εδώ που βάλει τα δύο νεσεσέρ. Κοίτα χώρο που έχει εδώ, κοίτα. Έβαλα τα δύο νεσεσέρ. Κάναμε μια πολύ γρήγορη έτσι αλλακτική, δεν αλλάξαμε πολύ, εγώ άλλαξα λίγο και κατεβήκαμε μια βόλτα στα γρήγορα πριν νυχτώσει, γιατί ο Σπύρος δεν νιώθει πολύ καλά, έκατσε σπίτι και εμείς βγήκαμε μια βόλτα να τσιμπήσουμε κάτι. Θα πάμε εδώ στο Pink Street που είναι ένας ροζ δρόμος, πολύ εμπορικός. Θα ξαναπάμε, μου είχε πρέπει να δούμε και ένα ροζ σύνολο να ταιριάζουμε. Ναι, θα ξαναπάμε να φωτογραφηθούμε, τώρα είμαστε casual. Και πάμε να τα δούμε, πάμε στο Time Out Market που μας είπαν ότι έχει πάρα πολλά διαφορετικά φαγητά και πεινάμε. Οπότε ναι. Ποιο? Ποιο βρε άνθρωπε? Α, το περίπτερο. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι πεινάμε, έχει πάρα πολλά διαφορετικά φαγητά και θέλουμε να τα φάμε όλα και κοιτάμε να δούμε τι θα φάμε, αλλά δεν μπορούμε να αποφασίσουμε γιατί κάθε φορά που προχωράμε θέλουμε και το επόμενο. Θέλουμε και σούσι, θέλουμε και μοσχάρι, θέλουμε και hot dog, θέλουμε και πατάτες τηγανιτές. Δεν γίνεται. Τα θέλουμε όλα αυτή τη στιγμή. Όλα γίνονται, ρε Δανάη. Είναι πάρα πολύ ωραία εδώ. Θα φάμε όλα. Ας μείνουμε μόνο εδώ. Ας μείνουμε εδώ όλη μέρα να τρώμε. Εγώ πήρα αυτό εδώ, είναι ένα παραδοσιακό με μοσχάρι, κρεμμυδάκι, σπανάκι, σπαράγγια και πατάτες. Η Έλλη πήρε αυτές εδώ τις κονσερβούλες. Δεν ξέρει κανείς γιατί τις πήρε. Αλλά εντάξει, θα ήθελα και εγώ λίγο ρεβίθι. Και ο Αλέκος πήρε ένα μπέργκερ, ένα τίποτα που έρχεται. Για όλα αυτά και μαζί για το μπέργκερ του Αλέκου έχουμε πληρώσει 45 ευρώ, δηλαδή όσο πληρώσαμε για δύο καφέδες και δύο σάντουιτς στο αεροδρόμιο της Ελβετίας. Κάτι δεν πάει καλά με την Ελβετία μάλλον, γιατί δείτε το φαγητό. Καλή όρεξη!
Κάνουν οικονομία, ρε φίλε Έλλη. Τι νομίζεις από τώρα, θα πληρώνουν ρεύμα για τα Χριστούγεννα. Εντάξει, εντάξει, και εγώ κοίτα, ένα νερό το πήρα εδώ και το έχω εδώ και μισή ώρα. Μπράβο, Έλλη. Δύο ώρες. Μπράβο, Έλλη. Γιατί κάνω οικονομία. Είμαι περήφανη για εσένα. Όμορφη πόλη. Μέχρι το σούπερ μάρκετ να πάρουμε μερικά πράγματα να έχουμε και στο σπίτι. Έχω δει πάρα πολύ. Βλέπουμε αυτά τα κουτάκια σε διάφορα χρώματα και είναι σαρβέλες. Και υπάρχει ένα μαγαζί που πουλάει μόνο τέτοια σε όλα τα χρώματα. Δηλαδή, πες μου τώρα, έχεις ξανακούσει μπουτίκ σαρβέλας. Πόσο θέλετε, κουβαλητής. Γιατί πήρες μόνο μία εξάδα. Σας έκαναν στο ποινικό ένα πρακτικό με ένα χτωφόρο που κλέβει τη βαλίτσα. Πες μου μόνο γιατί πήρες μόνο μία εξάδα. Αυτό είναι για σήμερα, μπρο μου. Α, δεν πιστεύω να μην μπορείς να κουβάλεις δύο εξάδες μαζί. Τελικά πόσο σκαλιά δεν πήγατε, δηλαδή. Άπειρα, άπειρα. Α, όχι άπειρα. Πήρα αυτές τις ριζογκοφρέτες με σοκολάτα και καρύδα να δοκιμάσω. Μόνο τα το ξέρω. Έχει άπειρα, άπειρα σκαλιά, σπίρο, άπειρα. It's too late now to turn around and back again. I made my bed and now I lay my head in it. And I'm sorry I'm not perfect, but I knew that I wouldn't be. Καλημέρα και επίσημα, παιδιά. Εγώ και η Έλλη σηκωθήκαμε από τις 6 ώρα Πορτογαλίας, 8 ώρα Ελλάδας. Εγώ είχα σηκωθεί νωρίτερα και εσύ είχες σηκωθεί νωρίτερα. Αλλά δεν μιλάγαμε, καθόμασταν. Ετοιμαστήκαμε όλοι, κάναμε μπάνιο, γίναμε άνθρωποι. Χθες το βράδυ είχαμε κλείσει να φάμε κάπου έξω. 10 η ώρα. Από τις 8 κοιμόμασταν όλοι. Σηκώθηκε η Έλλη κάποια στιγμή και μας ρώτησε: θα πάμε για φαΐ. Της είπαμε όλοι: ναι, συνεχίσαμε να κοιμόμαστε. Ο Σπύρος εδώ κάνει κάποιες δουλειές. Μοντάζ κάνω. Κάνει μοντάζ το κινητό του. Οκ. Okay. Τι φοράμε Έλλη σήμερα? Η Έλλη φοράει μίνι φούστα. Συγγνώμη. Πράσινη, τέλεια. Καλτσόν, μαύρο, μποτάκια και μαύρα γενικά. Τι βιντεάκι γυρίζεις? Βλογκάκι. Τα ρούχα μας γιατί τα δείχνουμε? Τα είχαμε τη φορά μου. Α, οκ. Να σου δείξω ποιος άλλη φορά. Ναι, δείξε. Περίμενε, μισό λεπτό. Και εγώ φοράω αυτό το μαύρο μπέζ παντελόνι, το οποίο θα γίνει κόκκινο από τα αίματα γιατί έχω περίπου. Ένα κρόπ από πάνω και αυτό το πουκάμισο. Βάσκια κοστάρα. DJ, το πουκάμισο. Οπ. Αλλά θα πάρω αυτή την τσάντα μαζί μου που είναι γυμναστήριο. Για να βάλω μέσα αυτές τις κάμερες. Α, νομίζω και ότι θα κάνεις γυμναστική. Όχι, αλλά στις φωτογραφίες θα έχω αυτή και okay. Κάτσε λίγο εκεί που είσαι, περίμενε λίγο. Φέρε μου να σου βγάλω βίντεο. Σπύρου μου, είπε η Έλλη να με βγάλει φωτογραφίες, δείτε. Κάτι μία πήγε λάθος με το κινητό του Σπύρου, Αδανάη. Και αυτή. Ρε εσύ. Και αυτή, πολύ ωραία. Εγώ σε έβγαζα κανονικά. Ο Σπύρος φταίει. Λοιπόν, περπατάμε τώρα, πάμε για πρωινό σε ένα μαγαζί που βρήκαμε. Εγώ το βρήκα, ελπίζω να είναι καλό γιατί μετά ποιος ακούει την κρίνια. Ωραία. Δεν ξέρω. Είναι αυτός ο δρόμος γεμάτος χρώματα και αρώματα. Βρωμάει λίγο, αλλά είναι πανέμορφα. Δείτε εδώ. It's for the best, you know the worst of me. I'm no good at being good, but I never said I was. And I feel misunderstood, cause I'm trying hard to love. Τα πιάτα ήταν πολύ όμορφα. Εντάξει, έκανα λίγα λάθη, εμένα μου φέραν άλλα ντάλλον. Και αυτά τα pancakes είναι με mango, καρύδα και passion fruit. Και είναι λίγο ξινά. Εμένα μου αρέσουν προσωπικά. Εδώ τα παιδιά, Σπύρο. Πολύ ωραία, θα πάρεις. Πάμε. Μπήκαμε! Τι σας χωράμε! Ναι, εγώ έτσι είχα δει, το πληρώνεις και εδώ!
Τσάμπα τρέχαμε. Και ποια τσάμπα πήραμε 12 ευρώ. Αυτά τα τρενάκια τα πορτοκαλί, τρομερή εμπειρία. Κολλήσαμε ό,τι υπάρχει. Ο ένας πάνω στον άλλον. Στη στάση που νομίζαμε ότι θα σταματήσει, δεν σταμάτησε. Μετά πήγαμε να βγούμε, δεν μας άφησαν. Και μετά πάτησε έλει το κουμπί και σταμάτησε μέσα στη μέση του δρόμου και κατεβήκαμε εμείς. Αυτά, πάμε τώρα προς τα πάνω. Να δούμε τη θέα, να πάμε σε ένα πάρα πολύ ωραίο εντυπωσιακό μουσείο, μνημείο. Και μετά να πάμε στην κεντρική πλατεία και μετά να πάμε για γυμναστική. Έχουμε έρθει σε ένα μέρος που βλέπεις θέα της πόλης και πίσω, όλη την Πορτογαλία. Όλη τη Λισαβόνα. Και πίσω έχει local market. Κοίτα απέναντι ένα κάστρο. Και εδώ μάλλον είναι ένα ψηλό σημείο που έχεις πάρα πολύ μεγάλη ωραία πανοραμική θέα. Local μαγαζιά, μια αγορά εδώ. Μπράβο, άλλα 130. Μαλάκα. Για να πεις στα σκαλιά, τα γονατά σου. Κοίτα ένα φαινάκι, τέλειο. Το πιο ωραίο στον κόσμο. Παιδιά, το πιο ωραίο στενό του κόσμου για την Έλλη. Φοβερό. Μια τέλεια τέντα. Κοίτα, κοίτα ένα καναριλί. Πολύ ωραία καρέκλα. Αλέκο, γιατί το κουβαλάς όλα. Κάνω δουλειά, πρέπει να κάνεις σιγά. Έλα, μάτια, προχώρα. Πιο ωραία η κάρτη του κόσμου. Κοκακόλα ζύρω πίνουν όμως. Προχωρήστε ρε, πρόβατα. Ό,τι κάνουν όλες στο Instagram θέλω να κάνετε και εσείς, πρόβατα. Έλλη, πιο κοντά με τα νάη ρε φίλε. Ήρθαμε σε ένα μουσείο, δεν είναι ακριβώς μουσείο, είναι ένα κτίριο, το οποίο είναι το Convent of Our Lady of Mount Carmel. Είναι former Roman Catholic Convent. Δεν τα πληρώνω, εγώ δεν καταλαβαίνω. Ούτε κι εγώ. Διαλύθηκε με τον σεισμό που έγινε στη Λισαβόνα το 1755. Άρα δεν θα έχει φτιαχτεί καλά. Άρα δεν πληρώνουμε ολόκληρο στήριο. And the destroyed Gothic Church of Our Lady ήταν μια εκκλησία που έχει διαλυθεί, ναι. Και έχουν μείνει κάποια πράγματα. Κακοτεχνία. Την κάνει πάρα πολύ εντυπωσιακή. Κάκο κατασκευή. Δηλαδή. Πότε έγινε ο σεισμός? Το 1700 κάτι. 55, μπράβο. Νοικιάσαμε ένα αμαξάκι, έτσι μικρό, έχω βάλει κραγιόν. Νοικιάσαμε ένα αμαξάκι και πάμε μία ώρα βόλτα στην πόλη. Είναι ωραίο, πολύ ωραίο. Αυτός εδώ πάει... Καλά, στην Ταϊλάνδη ήταν και κλειστά. Πάει γρήγορα. Σαν λιμουζίνα, αλλά ναι. Γυρίσαμε σπίτι, κάτσαμε λίγο, αλλάξαμε και τώρα θα πάμε για ένα φαγητό. Εγώ δεν βγαίνω. Δεν θα πάρω μαζί την κάμερα γιατί θα πάρω μικρή τσαντούλα και εμείς θα λέμε αύριο το πρωί. Φιλιά πολλά.
Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένοι μου φίλοι, subscribers στο YouTube. Ελπίζω να έχετε κάνει subscribe. Αν δεν έχετε κάνει, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να κάνετε. Γιατί έχω σηκωθεί, η ώρα είναι 7:30. Πάω να πάρω ένα καφέ και να κάνω μία προπόνηση. Οι άνθρωποι κλασικά με κοιτάνε σαν να είμαι εξωγήινος. Okay. Θα μιλήσουμε κάποια άλλη στιγμή για το πώς νιώθει μια κοπέλα όταν βγαίνει με κολάνε έξω για να κάνει γυμναστική και την κοιτάνε όλοι σαν να είναι... Δεν ξέρω. Θα μιλήσουμε κάποια άλλη στιγμή σε κάποιο άλλο βίντεο γι' αυτό. Θα χαρώ πολύ να μου πείτε τη γνώμη σας στα σχόλια αν εσείς νιώθετε άσχημα όταν βγαίνετε με κολάνε έξω και σας κοιτάνε οι λύθοι. Αυτό. Πάω να πάρω ένα καφεδάκι για να βρω ένα ωραίο σημείο με ωραία θέα να κάνω την προπόνησή μου. Αυτά. Ήρθε και ο Σπύρος τελικά να μου βοηθήσει και έχουμε έρθει εδώ στην κεντρική πλατεία που ήμασταν χθες και γυρίσαμε μόλις μία προπόνηση αερόβιο στο σπίτι 20 λεπτά. Θα είναι ανεβασμένη εδώ στο κανάλι μου στο YouTube. Οπότε κάντε ένα subscribe για να τη δείτε, γιατί είναι μία προπόνηση για όλους, αρχάριους. 20 λεπτά αερόβια άσκηση στο σπίτι, υδρώνουμε και με θερμίδες μαζί, χωρίς καθόλου εξοπλισμό. Subscribe στο κανάλι μου και πάμε να βρούμε τα παιδιά. Παιδιά, για να καταλάβετε η Έλλη πόσο θέμα έχει, είχε μελετήσει τα σεντόνια και αποφάσισε να φέρει ίδιες πιτζάμες. Για να κάνει blend in με τις πιτζάμες. Κοιτάξτε το μαξιλάρι. Κοιτάξτε όμως πως κοιμάται ο Αλέκος. Ναι, αλλά είμαι όμορφη όταν κοιμάω. Για να είναι όμορφη έχει πάρει γκρι που είναι η κουβέρτα γκρι. Δεν πρέπει να κάνω λίγο προπόνηση ρε φίλε. Νόμιζα ότι περιμένετε και βαριέστε. Δεν είμαι πολύ γαλήνια. Πολύ γαλήνια βλέπω στο πρόσωπό σου. Δεν είμαι γαλήνια. Πολύ γαλήνια. Να πάμε να καφέ στον Αλέκο, το φίλο μου. Και βρήκαμε αυτό το πραντσάδικο, το οποίο φαίνεται πολύ ωραίο. Μπορεί είναι δίπλα στο σπίτι μας. Συγγνώμη, μπορεί να αποκαλέσει τον αδελφό μου Αλέξανδρο και θα λέει. Τον Αλέξανδρο. Μπράβο, μπορεί να δείξει το outfit. Α, και η Έλλη έχει πάρει τρελά outfit. Εφόσον δεν βγάζει φωτογραφίες και δεν τις ανεβάζει, θα σας τα δείξω. Σε παρακαλώ, κοίτα. Κοίτα μισό λεπτό. Πες μας από πού είναι το συνολάκι. Δεν μπορώ να σου πω. Θα μας πιάσει η. Φυσικό χυμός πορτοκάλι με τζίντζερ, τέλειο, okay. Είσαι θάλασσα γαλάζια κι ήτανε κι ένας λάρος με ολόλευκα φτερά κι όλο την κοντοζήγωνε για να της κάνει νάζια και τις τελειές τέβρεχες στα γάλανα νερά. Και ζήλεψα τη βάρκα τη μικρή τη χιονάτη που της φίλου σου βλάρω στο κατάλευκο πανί. Άρα και ποιος το ξέρει να το πει και σε μένα. Ήρθαμε στον πύργο Μπελέμ. Θα μπω τώρα στη Wikipedia να σας πω κάποια πράγματα. Να βουτήξεις και θα βγεις με τρίτο πόδι. Ναι, να βουτήξεις και θα βγεις με τρίτο πόδι. Αυτό είναι ένα μνημείο των θαλασσοπόρων οι οποίοι πήγαν να ανακαλύψουν τον κόσμο. Ναι, αλλά πώς είναι. Και είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό το μνημείο. Μας αρέσει πολύ.
λοιπόν, πήραμε αυτά τα ταρτάκια που έχουν μέσα κρέμα. Και είναι το παραδοσιακό τους γλυκό. Βλέπετε εδώ, είναι σχολιάτα. Και μέσα έχει κρέμα και καραμέλα. Ναι. Πατώ ανάποδο. Πολύ ωραία. Είναι μπουγατσάκια. Του Αγίου Γεωργίου. Το Αγίου Γεωργίου είναι. Συμφωνώ, αλλά εκεί κάτω τι είναι. Είναι η πόλη της Λισαβόνας, η πλατεία η μεγάλη είναι αυτή. Εκεί, εκεί αριστερά, πιο αριστερά. Ένα κίτρινο κτίριο. Ναι, αλλά πόσα ξέρω. Κοίτα πώς είναι σε αυτό το χώρο τώρα. Μπήκαμε στο κάστρο μέσα και έχει σκάλες, ανεβαίνεις στο πιο πάνω σημείο του κάστρου και επειδή το εισιτήριο είχε 10 ευρώ το άτομο, θα το γυρίσουμε όλο, σπιθαμί προς σπιθαμί. Δεν θα αφήσουμε γωνία. Γεια! Ανεβαίνω γιατί πλήρωσα 10 ευρώ. Οι υπηκοοί μου φωνάζουν, Δανά. Εντάξει. Στην ευχή. Φωνάξτε και λίγο. Ρε. Έλα, πάμε εδώ, σκαλί. Το παιδί είναι γλίμανος. Καλή, που δεν έκανε ήδη. Έκανε και το πρωί. Μας ακολουθάνε κι άλλοι τώρα, λες και ξέρουμε εμείς που πάμε. Μας ακολούθησαν όλοι αυτοί. Ωραία θέα. Και κοίτα που σας έφερα. Κοίτα εδώ που σας έφερα, ωραία θέα. Κοίτα τα πεύκα. Ωραία πεύκα. Είναι, ωραία. Θα έχουμε και στα χωρινιά κάτι, αυτή στα λισανδράτα.